Καλησπέρα. Συγγνώμη. Καλησπέρα και απόψε. Με το χιονιά και την παγωνιά. Να πούμε για την πανιόνια επικαιρότητα. Την αρνητική σε όλα. Αλλά η ζωή δεν έχει μόνο θετικά, έχει αρνητικά. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και πάλι. Ο χιονιάς δεν είναι να μας αφήσει και ο πανιόνιος δυστυχώς δεν είναι να ξεφύγει από τη, από την περίεργη έτσι κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, την Κυριακή η ομάδα προσπάθησε να πάρει ένα πολύτιμο τρίποντο που θα την έφερνε, για την ομάδα ποδοσφαίρου φυσικά μιλάμε, που είχε τον αγώνα με αντίπαλο την Κέρκυρα, που θα την έφερνε πάνω από τη ζώνη του υποβασμού μετά από πολύ καιρό, και με τα παιχνίδια εντός έδρας που έρχονται θα της έδινε άλλο αέρα για τη συνέχεια και ψυχολογία κυρίως, διότι όπως έδειξε και στο παιχνίδι με τη Βέρεια για το κύπελο, αλλά και με την Ξάνθη για το πρωτάθλημα και με την νίκη επί του Παθρακικού πριν λίγο καιρό, σίγουρα δεν της αξίζει η βαθμολογική θέση που βρίσκεται σήμερα και πόσο μάλλον δεν της αξίζει να κοιτάει τι κάνουν οι άλλοι. Ευκαιρίες δημιούργησαν τα παιδιά κοντά στην Κέρκυρα. Είχαν ένα τερματοφύλακα που πραγματοποίησε 3-4 φανταστικές επεμβάσεις και επειδή η μπάλα τιμωρεί, κάποιοι είπανε, και δεν έχουν και άδικο, ότι φύγαμε με το βαθμό της ισοπαλίας, τώρα ένα πόντο και έτσι είμαστε κολλημένοι στους 21, εκεί όπου μας έφτασε και ο Εργοτέλης. Μετά την νίκη του με παίχτη λιγότερο κόντρα στον Όφι με 3-2, έχει και αυτός 21 βαθμούς. Και απομένει βέβαια στις 18 του μηνός το μεταξύ μας παιχνίδι στην Κρήτη. Το μόνο τώρα που μπορούμε να πούμε με πάσα βεβαιότητα είναι ούτε ότι πέσαμε ούτε ότι σωθήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι μια νίκη κόντρα στην Κέρκυρα θα μας έδινε το περιθώριο να μαζέψουμε βαθμούς με ισοπαλίες και νίκες, θα μας έδινε το περιθώριο ίσως να παλέψουμε για την νίκη στο μάτς κοντά στον Εργοτέλη σε μια εβδομάδα στη 18 στην Κρήτη, αλλά και να μπορέσουμε να πάρουμε την ισοπαλία και να κρατήσουμε χαμηλά τον Εργοτέλη. Τώρα, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, έχουμε τον αγώνα τον πολύ δύσκολο και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και τον αγωνιστικό χώρο στο γήπεδο των Ιωαννίνων που παίζουμε το Σάββατο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια δυστυχώς να θεωρούμε μια ισοπαλία ένα θετικό αποτέλεσμα. Πρέπει να παίξουμε για την νίκη σε όλα τα επόμενα μάτς. Να θυμίσω ότι παίζουμε το Σάββατο με τα Γιάννενα στα Ιωάννινα, την Τετάρτη το εξαναβολής στην Κρήτη και μετά βέβαια έρχεται ο Λεβαδιακός στη Νέα Σμύρνη. Αυτός ο μήνας θα κρίνει πάρα πολλά. Αυτός ο μήνας σίγουρα πρέπει να φέρει αποτελέσματα που αρμόζουν και στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας τον τελευταίο καιρό και αξίζει να τα πάρει, αλλά όπως γνωρίζουμε στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος και δεν κερδίζει κανείς στα σημεία. Όποιος σκοράρει περισσότερα τέρματα κερδίζει. Όποιος δεν σκοράρει μένει με τις εντυπώσεις και οι εντυπώσεις σε αυτή τη βαθμολογική θέση που είμαστε δεν φτάνουν. Αυτό το ξέρουν τα παιδιά, το ξέρει και ο προπονητής μας, ο Μαρίνος Ζουζουνίδης, και δουλεύουν καθημερινά. Πράγματι και η Κέρκυρα σε αυτό το παιχνίδι, όπως και η Θράκη στο προηγούμενο και η Ξάνθη, μεσοβδόμαδα δεν μας απειλήσαν πολλές φορές. Η αμυντική εικόνα της ομάδας και η αμυντική της λειτουργία σίγουρα έχει δείξει σημάδια βελτίωσης, σοβαρής. Οι αντίπαλοι μας δεν κάνουν πολλές φάσεις, δεν είναι ότι δεν κάνουν φάσεις,
δύο ομάδες παίζουν στο αγωνιστικό χώρο και όλες θα διεκδικήσουν ό,τι μπορέσουν. Αλλά η ομάδα μας σίγουρα έχει δείξει βελτίωση. Δεν δέχεται εύκολα τέρμα. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί, γιατί και πάλι κάποιες στιγμές ανοργανωσιάς θα έλεγε κανείς ή μη καθαρό μυαλού. Έτσι είναι στο ποδόσφαιρο άλλωστε. Δίνω τη δυνατότητα στον αντίπαλο να δημιουργήσει καταστάσεις στην εστία σου. Προχτές είχαμε και τον αγώνα στο μπάσκετ κοντά στην ΑΕΚ, που για μένα και την ήττα, την καθαρή ήττα στο τέλος και με αρκετά μεγάλο σκορ που δεν αντικατοπτρίζει σίγουρα την εικόνα του αγώνα. Είχαμε λοιπόν τον αγώνα με την ΑΕΚ στο κλειστό της Αρτάκης, εκεί όπου δημιουργήθηκαν και επεισόδια όπως τα διαβάσατε. Κάποιοι, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, σίγουρα δεν είναι οπαδοί. Άνθρωποι που κουβαλάνε μαχαίρια και ρίχνουν μολότοφ, δεν τους αρμόζει να τους αποκαλείς καν ανθρώπους, πόσο μάλλον οπαδούς, που είναι ένας χαρακτηρισμός για ανθρώπους. Αποφάσισαν λοιπόν κάποιοι, σε εισαγωγικά, τύποι να έρθουν, ενώ γνωρίζαν ότι απαγορεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό της ΑΕΝΑ της ΕΣΑΚΕ η μετακίνηση και η παρουσία οπαδών σε τέτοιους αγωνιστικούς χώρους μικρούς, που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφαλής εξαγωγή ενός αγώνα. Αποφασίσανε να κάνουν την εκδρομή τους μέχρι τα λιμέρια εδώ της Νέας Μήνης και να αφήσουν το στίγμα τους, έτσι. Ένα στίγμα ντροπής, ένα στίγμα τρομοκρατίας, ένα στίγμα, πώς θα το χαρακτηρίσει κανείς. Και αυτό γιατί, αφού γνωρίζαμε ότι δεν υπήρχε ενδεχόμενο να βρεθούν εντός της εξέδρας και εντός του γηπέδου για τον αγώνα Πανίνος ΑΕΚ, ήρθαν απλώς να κάνουν επεισόδια, να σπάσουν, να διαλύσουν, να τραυματίσουν κόσμο και στην τελική να δείξουν αλλοιωμένο και βρώμικο το πρόσωπο της ομάδος την οποία θεωρητικά υποστηρίζουν και αγαπούν. Ας αναρωτηθούν οι ίδιοι μεταξύ τους αν έκανα περήφανο τον κόσμο της ΑΕΚ, τον αγνό οπαδό. Ας αναρωτηθούν και ας σκεφτούν οι ίδιοι οι παράγοντες της ΑΕΚ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αν αξίζουν να έχουν τέτοια ανθρωποειδής στις τάξεις τους. Ας αναρωτηθούν και οι διοίκησεις στο ποδόσφαιρο της ΑΕΚ αν τέτοιου είδους στίγμα θέλουν να περάσουν στη Σούπερ Λίγκα του χρόνου, αν τέτοια διαφορετικότητα τρομοκρατίας, ντροπής, έσχους θέλουν να δώσουν και τέτοιο χρώμα θέλουν να δώσουν στη Σούπερ Λίγκα του χρόνου. Και τα λέω αυτά ότι όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι τέτοιο παδί και τέτοιοι τύποι, τέτοια αποβράσματα στην ουσία και εγκληματίες της κοινωνίας, όλοι τους γνωρίζουν,
όλοι οι παράγοντες όλων των ομάδων τους γνωρίζουν, και το μόνο σίγουρο είναι ότι αν θέλουν μπορούν πολύ εύκολα να τους απομονώσουν και να τους απομακρύνουν από τα γήπεδα και από τις τάξεις της όποιας θεωρητικά ομάδας ισχυρίζονται και καλά ότι υποστηρίζουν. Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα η ομάδα μας το πάλεψε. Θεωρώντας ότι όντως η ομάδα της ΑΕΚ έχει ενισχυθεί σημαντικότατα και τον τελευταίο καιρό και συνεχώς ενισχύεται, και δεν μπορεί να πει κανείς εδώ που βρίσκεται ο Πανίνος με τους τραυματισμούς που συνεχώς έχει, με την ανετοιμότητα του Χάνκοκ να βοηθήσει ακόμα, του καλύτερου παίχτη και σκόρε της ομάδας μας, και με τις συνθήκες και την πίεση που αγωνίζεται, μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα μέτρο για την παραμονή ή όχι στην κατηγορία το παιχνίδι προχτές κοντά στην ΑΕΚ. Ήταν εντός έδρας, υπήρχε παλμός από τον κόσμο, βοηθήσανε όλα τα παιδιά και από την κερκίδα και αυτές στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά αν το σύνολό σου δεν έχει μια μίνιμουμ επάρκεια, δεν είναι εύκολο και χρειάζεται μεγάλη υπέρβαση για να διεκδικήσεις μια νίκη κοντά σε τόσο ενισχυμένο και με καλύτερο υλικό αντίπαλο. Το φτάσαμε στους 3 πόντους κάποια στιγμή στο 3ο δεκάλεπτο το παιχνίδι, αλλά κάπου εκεί το μυαλό δεν ήταν καθαρό, υπήρχε κούραση και στο μυαλό και στο σώμα, υπήρχαν λάθος επιλογές, και στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης, όπως γνωρίζετε, ο καλύτερος 9 στις 10 κερδίζει. Αυτός δηλαδή που έχει καλύτερο υλικό και καλύτερη ομάδα, έτσι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα για το μπάσκετ, και η Λευσίνα που ήταν ένα πόντο πάνω από εμάς έχασε, μάλιστα έχανε συνεχώς και παραλίγο να γυρίσει τον αγώνα και να βρεθεί και η Λευσίνα με 2 νίκες παραπάνω από εμάς. Τελικώς έχασε, την έχουμε εντός έδρας, το πιθανότερο είναι ότι θα την περάσουμε. Όμως υπάρχουν άλλες 4 ομάδες που είναι 2 νίκες παραπάνω από εμάς, και αυτές είναι ο Κόρυβος, ο Απόλλων Πάτρας, ο ΚΑΟ Δράμας και τα Τρίκαλα. Υποκειμενικές είναι όλες οι κρίσεις και οι αντιλήψεις σχετικά με το ποιους από αυτούς τους 4 θα μπορέσουμε ίσως, χρειάζεται μάλλον άλλη μία ομάδα να υποσχελίσουμε στο βαθμολογικό πίνακα, καθώς υποβαθμίζονται 2 όπως γνωρίζετε, για να παραμείνει ο Πανιώνιος στην κατηγορία. Ανάλογες δηλαδή καταστάσεις με το ποδοσφαίρο. Μόνο που το ποδόσφαιρο έχει βρει μια ρότα, το ποδόσφαιρο αγωνιστικά βγάζει υγεία, το ποδόσφαιρο έχει δείξει ότι οι δυνατότητες τους είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερες από ό,τι δείχνει η βαθμολογία, και το ποδόσφαιρο μπορείς να διεκδικήσεις μια νίκη και να την πάρεις παίζοντας και με αντίπαλο που έχει καλύτερο υλικό, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει, μπορεί να έχει την έννοια της τύχης, πολλά μπορεί. Όλα αυτά τα ενδεχόμενα και οι πιθανότητες στο μπάσκετ είναι σαφέστατα λιγότερες. Εκεί οι επιθέσεις είναι πολλές, είναι συνεχόμενες, η εναλλαγή παράση είναι συνεχόμενη, και συνήθως, αν και φέτος έχουμε δει πολλά, 9 στις 8 στις 10 η καλύτερη ομάδα, η ομάδα με το καλύτερο υλικό κερδίζει. Έκανε τεμπούτο και ο Κρίς ο Χουγκάζ σαν προπονητής.
ήρθε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την ομάδα μας ο Κρις. Έκανε και μια δήλωση με νόημα και δικαίως την έκανε. Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα το ότι μόνο ένας τρελός και κάποιοι τρελοί προσπαθούν κοντά σε θεούς και δαίμονες να κρατήσουν τον Πανιόνιο των τόσων αστέρων. Τον Πανιόνιο που ήταν για μια δεκαετία η πρώτη δύναμη στην Αθήνα, τον Άρης και ΠΑΟΚ. Μονοπολούσαν το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Τον Πανιόνιο που ναι, στην Αθήνα, στην Νότια Ελλάδα ήταν η πρώτη ομάδα για πολλά χρόνια, στη δεκαετία του 80. Και από τώρα ελείψει κάποιου ιδιοκτήτη με οικονομική επιφάνεια έχει βρεθεί να κοιτάει την παραμονή του και να κυρίως να κοιτάει τη βαθμολογική του θέση και το τι κάνουν οι αντίπαλοι. Προσωπικά δεν θυμάμαι ποτέ την ομάδα μπάσκετ του Πανιόνιου αντιθέτως με το ποδόσφαιρο. Εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά από το 1980 και έπειτα. Αντιθέτως με το ποδόσφαιρο, δεν θυμάμαι ποτέ να ήταν στο επίκεντρο διαλόγου στην αρχή, στα μέσα ή και στα τέλη του πρωταθλήματος, όχι να είναι τμήμα ενός διαλόγου για τα αθλητικά, να είναι από τα βασικά ζητήματα και ερωτήματα στο διάλογο μεταξύ μας ως Πανιόνιο οπαδοί, το τι κάνουν οι άλλες ομάδες, το τι παίζει ο ένας αντίπαλος, πού παίζει ο άλλος αντίπαλος. Στο άθλημα αυτό αυτή η ερώτηση ήταν τελευταία, μπορεί να μην υπήρχε καν και στο περιεχόμενο της συζήτησης. Και σίγουρα αν υπήρχε θα γινόταν με σκοπό αν θα είμαστε τρίτη ή τέταρτη, αν θα μπούμε στο Final Four ή τρίτη του πρωταθλήματος σαν τρίτη ή σαν τέταρτη, αν θα μπορέσουμε να καλύψουμε κάποιο έδαφος για να μπούμε στην τετράδα. Και αυτό ήταν μια παρένθεση στην κουβέντα για το μπάσκετ του Πανιόνιου και ποτέ από τα βασικά ερωτήματα, όπως έχει γίνει για πολλά χρόνια και όχι μόνο τελευταία στο ποδόσφαιρο, που η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει πολλές στιγμές να κοιτάμε το βαθμολογικό πίνακα και να βλέπουμε τι κάνουν και οι αντίπαλοι. Στο ζήτημα της παραμονής ημί και του κινδύνου αν θα έρθει ο υποβιβασμός στη Β' Εθνική ή όχι. Στο μπάσκετ αυτό εγώ δεν το θυμάμαι. Ποτέ. Για παραμονή δεν το συζητώ. Από το 80 και μετά, 81, δεν υπάρχει. Κι όμως και το μπασκετάκι έχει φτάσει να δίνει εκ των πραγμάτων το ερχόμενο Σάββατο στα Τρίκαλα έναν αγώνα που, εάν δείτε τις αγωνιστικές που έρχονται, είναι ο υπερπάντων αγώνας. Είναι ο αγώνας που για πολλούς μόνο μαθηματικά δεν θα είναι μια ενδεχόμενη ήττα ή τα φόπλακα στην ιστορία της παραμονής της ομάδος. Περισσότεροι που διαβάζω και μιλάω και στο διαδίκτυο αλλά και από κοντά θεωρούν ότι η νίκη είναι αδιέξοδο, είναι μονόδρομος. Και συμφωνώ κι εγώ. Μαθηματικά η ομάδα μας που έδειξε κοντά στην ΑΕΚ αγωνιστικά στοιχεία βελτίωσης σοβαρής και έδειξε ότι με την επιστροφή του Αμερικάνου, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτή και σίγουρα δεν θα είναι στα Τρίκαλα, μπορεί να χτυπήσει πολλούς αγώνες. Μπορεί να πάρει νίκες εκεί που τώρα μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο. Αλλά όταν φεύγουν οι αγωνιστικές,
περνάει ο χρόνος και οι νίκες δεν έρχονται, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Με λίγα λόγια, στα Τρίκαλα αυτό το Σάββατο ο Πανιώνιος στο μπάσκετ παίζει για την ίδια του την ιστορία. Εγώ θα έλεγα παίζει για την ίδια του την ύπαρξη. Ίσως και για τη συνέχεια του ως τμήμα. Βαριές κουβέντες και δύσκολες, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Σίγουρα και η ομάδα των Τρικάλων δεν έχει δείξει απολύτως τίποτα. Προσωπικά για μένα ίσως είναι η χειρότερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Ίσως χειρότερη και από την Λευσίνα, αν και η Λευσίνα δεν έχει δείξει κανένα αριθμό, καμία σταθερότητα, καμία αξιοπιστία. Και να με ρωτήσει κάποιος, εσύ τι έχεις δείξει? Ο Πανιώνιος δηλαδή τι έχει δείξει? Ο Πανιώνιος έπαιξε 4 με 5 αγωνιστικές στην αρχή, με κάτω τα χέρια. Εάν βάλετε τα παιχνίδια που έχασε στην αρχή λόγω της ανυπαρξίας της διοίκησης και κυρίως του ρόστερ του, θα καταλάβετε ότι με 2 νίκες ακόμα θα ήταν μαζί με τις ομάδες που ανέφερα τώρα, Δράμα, Τρίκαλα, Κόρυβο. Και Πάτρα. Αλλά ο Πανιώνιος στην ουσία έχει παίξει σαν ομάδα 5 μάτς λιγότερα. Αυτός ο Πανιώνιος που βλέπετε τώρα έχει παίξει 5 μάτς λιγότερα. Οι άλλοι έχουν παίξει 5 αγώνες περισσότερο από τον Πανιώνιο. Από αυτόν τον Πανιώνιο που βλέπουμε. Και έτσι έχουμε φτάσει ως εδώ. Το γήπεδο ήταν γεμάτο το Σάββατο στο μπάσκετ. Και σε όλα τα παιχνίδια θα είναι γεμάτο. Όλοι μαζί πρέπει να είμαστε κοντά στην ομάδα. Προσωπικά είχα ένα πρόβλημα οικογενειακό υγείας και δεν κατάφερα να παρευρεθώ. Και καλύτερα μάλλον, γιατί με ό,τι άκουσα για επεισόδια και τέτοια, μου χαλάνε και τη διάθεση για οποιοδήποτε θέαμα να παρακολουθήσω. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα πράγματα στο μπάσκετ του Πανιωνίου δεν μπορούσε να ήταν πιο δύσκολα. Υπήρχε μια ιδέα από κάποιους να ανέβουν στα Τρίκαλα, αλλά όπως σας είπα υπάρχει ο κανονισμός της Α1. Υπάρχει ο κανονισμός που είναι ρητός και λέει ότι η μετακίνηση οπαδών απαγορεύεται. Και άλλες φορές αυτός υπήρχε και έχουν γίνει μετακινήσεις. Και έχουν υπάρξει παιδιά που έχουν ανέβει στα Τρίκαλα και σε άλλες πόλεις και έχουν ενισχύσει την ομάδα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Αλλά τότε η ομάδα είχε διοίκηση με οικονομική επιφάνεια σταθερή, με δύναμη και πυγμή. Τώρα τι έχει? Δεν μπορώ να πω για αυτή την πρόταση στο να ταξιδέψει ο κόσμος στα Τρίκαλα, και σίγουρα δεν μπορώ να παροτρύνω κανέναν, γνωρίζοντας ότι οι τραπουκισμοί, τα μαχαίρια, οι πέτρες και όλα τα λοιπά δεν είναι ένα χαρακτηριστικό ομάδων μόνο της Αττικής, αλλά ποτέ δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Μακάρι η ομάδα να ανασταχθεί, να πάρει από όλα τα θετικά που έδειξε κοντά στην ΑΕΚ
που ήταν κοντά στο σκορ συνέχεια, που την πίεσε όσο μπορούσε, που παρόλο τις 38 αδυναμίες που είχε και διαφορές στη δυναμικότητα σαν ομάδα με την ΑΕΚ, ήταν κοντά, έφτασε στους 3 πόντους, το πάλεψε όσο μπορούσε και έδειξε ότι η αγωνιστικότητα και το πάθος περισσεύει. Είναι μεγάλη υπόθεση και το ηθικό να είναι ψηλά και η μαχητικότητα να είναι ψηλά και όλοι μας οι αθλητές στο μπάσκετ να με το βάλουν κάτω και να συνεχίσουν και στα Τρίκαλα να πάρουν μια πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία νίκη, νίκη οξυγόνο θα την έλεγαν, τελικά την καταφέρουν, που σίγουρα θα αλλάξει τα δεδομένα. Θα αλλάξει τα δεδομένα γιατί και οι αντίπαλοι μας, η Δράμα, η Πάτρα, ο Καόδραμας και ο Απόλλων Πάτρας λιγότερο προσωπικά πιστεύω σαν ομάδες, αλλά σίγουρα ο Κόρυβος και τα Τρίκαλα, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο υλικό τους και σίγουρα δεν είναι καλύτερες ομάδες από τον Πανιόνιο. Από τον Τωρινό Πανιόνιο σίγουρα δεν είναι καλύτερες ομάδες. Ούτε η Πάτρα, ούτε ο Κόρυβος, ούτε τα Τρίκαλα. Αυτό πρέπει να φανεί και στη βαθμολογική και στο βαθμολογικό πίνακα. Θα δούμε σε λίγες μέρες, έτσι, όπως στο μπάσκετ έτσι και στο ποδόσφαιρο, οι επόμενες εβδομάδες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Οι επόμενες εβδομάδες θέλουν τα κεφάλια μέσα, δουλειά, επιμονή, συγκέντρωση, αποφασιστικότητα και μαχητικότητα. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και σε λίγο θα μιλήσουμε και για το πόλο του Πανιωνίου και τα άλλα τμήματα που αυτό το Σαββατοκύριακο θα έλεγα ήταν ως επί το πλείστον αρνητικό με ελάχιστα θετικά αποτελέσματα στα τμήματα του συλλόγου μας.
Για να συνεχίσουμε λοιπόν με την πανιόνια επικαιρότητα. Δυστυχώς, εκτός από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, το άλλο αγωνιστικό τμήμα που βρίσκεται στην πρώτη την τάξη κατηγορία είναι το πόλο ανδρών. Και εκεί, παρόλο που έγινε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα με πολύ ενθουσιασμό, δουλειά και πίστη κόντρα στις αντικσότητες που συναντούσε και είχε βρει μπροστά της η ομάδα μας της Α1 Πόλο Ανδρών, όλοι πιστέψαμε ότι τα νέα παιδιά με την παρουσία και κάποιων έμπειρων αθλητών, όπως ξεκίνησαν καλά, έτσι θα συνεχίσουν το πρωτάθλημα. Αλλά τις τελευταίες αγωνιστικές δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι τελείως αρνητικά και η ομάδα στο Πόλο Ανδρών βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση της βαθμολογίας και κινδυνεύει ουσιαστικά και αυτή με υποβιβασμό. Όπως πρόσεξα πριν λίγο, από πάνω μας βρίσκεται με ένα βαθμό ηχείως και το Σάββατο δίνει έναν αγώνα κοντά στη Χίο εκτός έδρας. Όπως καταλάβατε, αυτός ο μήνας θα είναι και για τα τρία τμήματα του Πανιωνίου τα μόνα μάλλον που βρίσκονται στην πρώτη και την τάξη κατηγορία. Μήνας σωτηρίας, μήνας αισιοδοξίας ή μαύρος μήνας. Ας ελπίσουμε να συμβεί το πρώτο. Είχαμε μια εντός έδρας με τον Εθνικό στο Πόλο το Σάββατο 6-12, αν δεν απατούμε. Ο Εθνικός είχε ανέβει πολύ τελευταία, όπως είδα μάλιστα αυτή τη στιγμή ο Εθνικός έχει ανέβει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας πάνω από τον Παναθηναϊκό. Έχει οργανωθεί και έτσι, παρόλο που πιστεύαμε ότι όλους τους αγώνες θα τους παλέψουμε στο κορυφητήριο της Αρτάκης, ήρθε και μια φυσιολογική ήττα από τον Εθνικό. Είχαμε κάνει ήδη τις προηγούμενες εβδομάδες οδυνηρές ήττες, θα λέγαμε, από το Παλαιό Φάληρο και το Καλαμάκι, και μάλιστα από το Παλαιό Φάληρο εντός έδρας. Και έτσι, μαζί με το μουντό καιρό, τη συννεφιά και το κρύο και η πανιόνια επικαιρότητα, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι άκρος αρνητική ως και αποκαρδιωτική, θα έλεγε κανείς. Και στο γυναικείο μπάσκετ είχαμε ήττα εντός έδρας. Οι κοπελιές σαφέστατα και στο τμήμα των πρωταθλητριών, όπως το λέω εγώ, και βεβαίως είναι το τμήμα των πρωταθλητριών, αν σκεφτούμε ότι αυτό είναι το τμήμα που μας έχει φέρει πριν λίγα χρόνια το μόνο πανελλήνιο πρωτάθλημα που έχουμε ως ο ιστορικότερος σύλλογος της χώρας στα 125 χρόνια ιστορία τους, και είναι βέβαια το γυναικείο μπάσκετ.
τη σεζόν 2007-2008, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος. 2006-2007. Οι κοπελιές μας φέτος ήταν στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας. Και πολεμάγανε επάξια και αγωνιζόμενες στο 100% των δυνατοτήτων τους, κάποιος ίσως πει ακόμα και παραπάνω, καταθέτοντας ψυχή και καρδιά όλους τους προηγούμενους μήνες, είχαν φτάσει στην κορυφή της βαθμολογίας και μαζί με τον Χρόνο Αγίου Δημητρίου είχαν φτάσει στην δεύτερη θέση. Αυτή τη στιγμή η ομάδα μας βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, όπως βλέπω, κάτω από το ΚΑΟ Μενεσίων, τον Άρη Πετρούπολης και τον Χρόνο Αγίου Δημητρίου. Η σεζόν για τις κοπελιές, όπου και να τερματίσει, είναι άκρως επιτυχημένη. Η ΙΤΑ σίγουρα είναι και ήττες μέσα στο πρόγραμμα. Δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω από κοντά το παιχνίδι τους, αν και κάνω προσπάθεια αρκετές φορές να βρίσκομαι κοντά στις κοπέλες. Είχαν την εντός έδρας έδρα του ομάδα του Λεθύμνου με 54-58. Δεν πειράζει. Η πορεία τους ως τώρα έχει δείξει και καρδιά και ψυχή και είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν και οι νίκες που θα μας φέρουν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα για να διεκδικήσουμε μέσα από τα play-off που γίνονται με τη λήξη της κανονικής περίοδου, ακόμα και γιατί όχι την άνοδο στην πιο πάνω κατηγορία. Είμαστε μόνο μία νίκη, ένα βαθμό μόνο πίσω από τον Άρη Πετρούπολης και τον ΚΑΟ Μενησίων στη δέατη θέση και πιστεύω ότι οι κοπελιές μπορούν να το πολεμήσουν ως το τέλος. Μπορούν να το πολεμήσουν ως το τέλος και να πετύχουν και τις νίκες που χρειάζονται για να είναι εκεί ψηλά. Όπως και να έχει, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και ό,τι έχουν πετύχει ως τώρα είναι πέρα κάθε προσδοκίας, είναι μαγιά τους τις νίκες που έχουν καταφέρει και στη βαθμολογική θέση που βρίσκονται οι κοπελιές του γυναικείου μπάσκετ έχουν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά το πρωτάθλημα το DNA των πρωταθλητριών, το DNA των αθλητριών που δεν τα βάζουν κάτω, που πιστεύουν στους εαυτούς τους και μέσα από ήττες και μέσα από νίκες συνεχίζουν για το καλύτερο και μακάρι να επιτευχθεί στο τέλος του πρωταθλήματος η πολυπόθετη άνοδος. Το αξίζουν αυτές οι κοπελιές γιατί είναι ψυχάρες όλες τους και αγωνίζονται και παλεύουν με έτσι μια πανιόνια μαχητικότητα και πάθος που μακάρι να το έδειχναν στους αγωνιστικούς χώρους όλα τα τμήματα του συλλόγου. Την επόμενη εβδομάδα οι κοπελιές, όπως βλέπω, πρέπει να έχουν εκτός έδρας αγώνα.
Ναι, παίζουνε. Παίζουνε μάλλον με τη ΦΕΑ, οπότε θα κάνουν μια νίκη ανεφαγώνα, η οποία έχει φύγει από το πρωτάθλημα. Ήταν προγραμματισμένο για 15 Δευτέρου. Οπότε θα πάρουν άλλους 2 βαθμούς. Και στην 1η Μαρτίου και με ένα Κυριακή 12 ώρα το μεσημέρι έχουν τον αγώνα κόντρα στη Δάφνη Αγίου Δημητρίου. Πάντα μιλώντας για την αναφάνεια του μπάσκετ. Πάντα μιλώντας για, συγγνώμη, για το τμήμα μπάσκετ γυναικών του συλλόγου, που έχει πέσει κατηγορία βέβαια. Άρα έχει μία νίκη ανεφαγόνου στην επόμενη εβδομάδα και φιλοξενεί τον Άγιο Δημήτριο, τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ίδια βαθμολογική θέση με εμάς. Θα είναι ένα ντέρμπι και καλό θα είναι αυτές τις κοπελιές να τις ενισχύουμε όσο μπορούμε και όποτε μπορούμε από κοντά με ένα απλό χειροκρότημα, γιατί το αξίζουν, για την ψυχή και το πάθος που βγάζουν όλους αυτούς τους μήνες, και γενικότερα είναι το τμήμα που μην ξεχνάμε μας έχει δώσει κούπα πρωταθλητισμού, τη μοναδική που έχουμε ως σύλλογος. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα ακόμα και θα τα ξαναπούμε για ένα κλείσιμο της εκπομπής.
I'm gonna make you mine.
Ήταν δυστυχώς η πανιόνια επικαιρότητα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα κάνει και μία αναφορά
στα διοικητικά του Πανιώνιου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης όσον αφορά τη μάνα του συλλόγου μας, τον Εραστέχνη δηλαδή, έτσι, και τα προβλήματα που προσπαθούν άνθρωποι με μεράκι και αγάπη να λύσουν σε πολλά τμήματα, που όλα ξεκινούν και οδηγούν, όπως καταλαβαίνετε, στο οικονομικό και στα έσοδα του συλλόγου που χρειάζεται να έχει για να ανταπεξέλθει στις λειτουργικές υποχρεώσεις όλων των τμήματων. Όπως όλοι γνωρίζετε, πάνω από 2.500 παιδιά αθλούνται στις υποδομές και γενικώς όλα τα τμήματα του Πανιωνίου. Ελπίζα για θετικές εξελίξεις και ελπίζα ότι θα γίνει ένα βήμα μπροστά, θα γίνει κάτι αποφασιστικό. Ακόμα δυστυχώς είμαστε στην αναμονή εξελίξεων. Δεν θέλω να σχολιάσω και να αναφερθώ με λεπτομέρεια σε αυτές, αν και γνωρίζω αρκετά σίγουρα, όμως έχω καταλάβει πολύ περισσότερα. Θέλω να πιστεύω ότι η ιστορία του συλλόγου μας, το μέταλλο, τα διδάγματα που αφήνει, που έχει δώσει στον αθλητισμό μεγάλοι παράγοντες και μεγάλης μορφής στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, περνώντας μέσα από αυτό το σύλλογο και αφήνοντας παρακαταθήκη τεράστια και κληρονομιά που έχουν το βάρος να τη συνεχίσουν οι τωρινοί παράγοντες που ασχολούνται με τον Εραστέχνη Πανιώνιο διοικητικά αλλά και αγωνιστικά. Και ελπίζω ότι και εκεί η ομάδα θα βρει το δρόμο της. Έχει μπει σε μια καινούργια πορεία, αλλά θα περάσει και όποια εμπόδια της βάζουν ακόμα δυστυχώς κάποιοι, για να μπορέσει αυτός ο σύλλογος ενιαίος και αδιαίρετος να συνεχίσει την πορεία του σε μια πολύ δεινή οικονομική κατάσταση που περνάει η χώρα και που και εμείς προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Κάνοντας αυτό το έργο για τα νέα παιδιά, τους νέους, τις νεάνιδες, τις κορασίδες, τους έφηβους αργότερα, φτάνοντας μέχρι τις αγωνιστικές ομάδες των τμήματων, σαν μια διαχρονική προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό, με τα στοιχεία που λέμε της ιστορίας μας, της παιδείας μας και του πολιτισμού μας, που μας τα έχουν αφήσει τόσο απλόχερα σαν κληρονομιά όλοι οι παράγοντες και οι μεγάλες αθλητικές μορφές που έχουν περάσει από αυτό το σύλλογο, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να αυτή την κληρονομιά να την αξιοποιήσουμε, να την πλουτίσουμε και να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Τις τελευταίες δεκαετίες εννοώ, και κυρίως την τελευταία δεκαετία που διανύουμε. Υπάρχει όμως, είναι εκεί και γίνονται προσπάθειες με μεράκι από πολλούς προπονητές και αθλητές στο στίβος του Πανιωνίου, στο βόλεϊ του Πανιωνίου, στο γυναικείο βόλεϊ του Πανιωνίου, στην ενόλογα γυμναστική, στο κολύμπι, για να συνεχιστεί
αυτή η μαγιά αθλητισμού και πολιτισμού και στις μέρες μας, και κυριότερο να εμπλουτιστεί, να εμπλουτιστεί, για να πάρουν και τα νέα παιδιά και η νεολαία αυτά τα διδάγματα, αυτές τις αξίες που κουβάρισαν τον Πανιόνιο και έγραψαν την ιστορία του με όλες τις μορφές, Ολυμπιονίκες, Βαλκανιονίκες και τα λοιπά, σε όλα τα τμήματα, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, προς όφελος της κοινωνίας γενικότερα. Γι' αυτό άλλωστε ιδρύθηκε και γι' αυτό υπάρχει 125 χρόνια τώρα ο ιστορικότερος αθλητικός σύλλογος της χώρας. Κόντρα στα εμπόδια, κόντρα στα προβλήματα που δημιουργούνται από εξωγενείς, αλλά δυστυχώς ακόμα και σήμερα που μιλάμε, και εσωγενείς παράγοντες, έχουμε την πίστη και υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Πανιόνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης, ο Εραστέχνης Πανιόνιος δηλαδή, και την περπατησιά του θα τη βρει και την πορεία του θα συνεχίσει και την προσφορά του θα εμπλουτίσει. Αυτό είναι το ζητούμενο κυρίως για τις νέες γενιές και για τη συνέχεια του Συλλόγου μας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βάση όλων, η μαγιά όλων, η μήτρα όλων των τμήματων, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβος, βόλεϊ, είναι ο Εραστέχνης Πανιόνιος, είναι οι υποδομές του Συλλόγου μας. Με τη δικιά μου αισιοδοξία και πίστη ότι κάτι θα αλλάξει και εκεί, για να κινηθεί ο Σύλλογος ενωμένος και ενιαίος, σας καλησπερίζω και απόψε, δίνοντας σας ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, 8 με 10, για να τα πούμε πάλι. Ελπίζω και είμαι σίγουρος, είμαι βέβαιος, σε καλύτερο κλίμα και με πολύ πιο και με θετικά αποτελέσματα από όλα τα τμήματα του Συλλόγου μας στο ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Την καλησπέρα μου και πάντα δυνατά και ανέρυθρα.